Φτάσαμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πολύχρωμη και γεμάτη γεύση. Η Κωνσταντινούπολη είναι χτισμένη σε 7 λόφους, γι' αυτό λέγεται και 7 λόφους πόλη. Είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που βρίσκεται επί δύο ηπείρων, της Ευρώπης και της Ασίας. Σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε από μια επίσκεψη στο μεγάλο παζάρι της Κωνσταντινούπολης, το οποίο καλύπτει μια έκταση 16.000 τετραγωνικών μέτρων και έχει καθημερινά 300.000 επισκέπτες. Πρόκειται για το πιο πολύχρωμο μέρος της πόλης. Φτάσαμε στη γέφυρα του Γαλατά. Αυτή διασχίζει τον Κεράτιο Κόλπο, είναι 490 μέτρα και είναι γεμάτη με ψαράδες, περαστικούς, τραμ και αυτοκίνητα. Μόλις διασχίσουμε τη γέφυρα του Γαλατά, συναντάμε το παζάρι των μπαχαρικών. Είμαστε στο Manda Batmaz, που κάνει τον καλύτερο παραδοσιακό καφέ στην πόλη. Here is the famous Blue Mosque. The name Blue comes from the tiles that decorate the interior walls. This is another ancient, very old structure from the period of Justinianus. This was also built in 537 AD. And this is one of the biggest of several hundred water storages of Istanbul, of ancient Constantinople. We have 336 columns here, each 9 meters tall. 100,000 tons of water it could hold if it was full to the top. Hagia Sophia is often referred as the eighth wonder of the world. Architectural revolution by the time it was built. Είναι μυστηριώδης, είναι μια φανταστική πόλη, γοητευτική, με πάρα πολύ κόσμο που έχει να δείξει πολλές κρυφές γωνιές που δεν το φαντάζεται πραγματικά κανένας. Στην Κωνσταντινούπολη πέρασα φανταστικά. Είδα μια πόλη η οποία πραγματικά έχει αμέτρητα πρόσωπα και ένα πολιτισμικό μείγμα πραγματικά μοναδικό.